Θέλουμε πολιτική και αυτοδιοικητική ευθύνη στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων, τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Δημήτρης Καμπούρης. Γι' αυτό την ευθύνη θα πρέπει να έχουν οι περιφέρειες με την επίβλεψη, την παρουσία και τον έλεγχο από τους συλλόγους των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Παναγιώτης Πεβερέτος, έκανε γνωστό ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων έχει ήδη καταθέσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόταση με συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση και αποτύπωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης των 50 πρώην νομαρχιών της χώρας με ισάριθμους επικεφαλής συνεταιρισμούς μελών του ΣΕΚ σε κάθε νομό της χώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και να κερδίσει η Ελλάδα το στοίχημα ολοκλήρωσης του έργου. Και ένα μείζον ζήτημα για τους βοσκοτόπους. Αφορά την κτηνοτροφία. Στην ουσία όμως, αυτό που αφορά είναι εάν και πότε και πόσες επιδοτήσεις θα λάβουμε, είτε άμεσες ενισχύσεις είτε επιδοτήσεις. Το μεγάλο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί όχι τώρα, από πολλά χρόνια πριν, και υπάρχουν αδυναμίες. Και η μεγάλη αδυναμία οφείλεται στο γεγονός της αναντιστοιχίας των υπαρχουσών εκτάσεων και ειδικά σε συγκεκριμένες διοικητικές περιφέρειες, την είναι Δήμη, την είναι Περιφερειακές Ενότητες, την είναι Περιφέρειες, που είναι αδύνατο να καλυφθεί. Όλο αυτό λειτουργήσε και δημιούργησε αδιέξοδα. Εδώ στην Καβάλα βέβαια ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση από κάθε άλλη περιφερειακή ενότητα. Αλλού χάσανε έως και το 50% των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων. 15 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία που θέλει ο ΠΚΠΕ για να μπορεί να πληρώσει τους κτηνοτρόφους. Εμείς δεν θα είμαστε έτοιμοι 15 Μαΐου σε καμιά από τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν υπάρχει καθόλου υποδομή. Επομένως η επιφύλαξη δική μου και η ένσταση δική μου και προς τον Υπουργό όταν πήρα το λόγο ήταν αυτό ακριβώς, ότι θα γίνει με τους υπόλοιπους νομούς, δηλαδή με τους νομούς τους δικούς μας, τις περιφερειακές ενότητες δικές μας, οι οποίες δεν υπάγονται στις κάπως προετοιμασμένες περιφερειακές ενότητες. Το έχει καταγράψει, το έχει. Την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα έχουμε πάλι συνάντηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, μας εκπροσώπησε μια δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό Αναπληρωτή Ανάπτυξη, τον κύριο Αποστόλου. Στην πρώτη είχα πάει ο ίδιος. Είχα εκφράσει τότε κατηγορηματικά τις επιφυλάξεις μου να αναλάβουν, όπως ζητούσαν και όπως συμφωνούσαν οι περισσότεροι περιφερειάρχες, την αρμοδιότητα αυτή. Γιατί δεν θέλαμε η ανάληψη της αρμοδιότητας να είναι αδιέξοδη, να είναι μόνο ανάληψη ευθύνης και αναθέματος απέναντι στους κτηνοτρόφους. Για να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα υπήρχαν δύο ζητήματα και μάλιστα ένα κομμάτι το είχα εκθέσει και ενώπιον και των κτηνοτρόφων και ήταν και κτηνοτρόφοι από την περιοχή μας. Το ένα είναι πότε, με ποια μέσα και πώς και με ποια εργαλεία. Είχα ζητήσει τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, εάν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Εκείνη την ημέρα δεν μας είχε πει τίποτε. Πληροφορούμε όμως τώρα ότι χαρτογραφικά υπόβαθρα μέχρι το 2012, 10, 11, 12, κυρίως επί εποχής Τσαφτάρη, έγιναν σε πολλές περιφερειακές ενότητες, σε καμία περιφερειακή ενότητα όμως της δικής μας περιφέρειας. Αυτό μας αφήνει χρονικά πάρα πολύ πίσω. Είναι σαφές. Που σημαίνει ότι μέχρι 15 Μαΐου που υποβάλλουμε τις δηλώσεις του ΑΣΔΕ είναι αδύνατο να προλάβουμε. Είναι το ένα. Το δεύτερο που είχα πει είναι να υπάρξει ευελιξία νομοθετική και οι πραγματικοί βοσκότοποι που έβοσκαν οι κτηνοτρόφοι μας να αποτυπωθούν στα προσωρινά σχέδια βόσκησης. Και τα σημεία αυτά είναι δύο κυρίως. Είναι εντός των δασικών εκτάσεων, όπως για παράδειγμα οι τόποι που έχουν πουρνάρια, και επίσης είναι οι περιοχές Natura. Υπόρους δεχόμαστε να αναλάβουμε, να βοηθήσουμε, θέλουμε να υποστηρίξουμε, όχι όμως να αναλάβουμε την καυτή πατάτα χωρίς καμία διέξοδο και απλώς να ανοίξουν κάποιοι τα σχήρα τους. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Να πάμε σε καθαρούς λογαριασμούς προς κάθε κατεύθυνση και εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τους 21 νομούς,
Αυτή είναι η πατρίδα μας δυστυχώς. Έχει διαφορετικές ταχύτητες, άνισες μεταχειρίσεις. Με εξαίρεση τους 21 νομούς, οι άλλοι θα πάρουν τις επιδοτήσεις πολύ αργότερα. Μέσα σε αυτούς τους άλλους είμαστε και εμείς.